Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρώτη λειτουργό εκπαίδευση, στην κυρία Ειρήνη Ροδοσένους, να δούμε αυτό το, αν θέλετε, το φιρμάνι θα το έλεγα, το οποίο υπενθυμίζει στα σχολεία ότι απαγορεύεται οπουδήποτε εντός των σχολικών μονάδων το κάπνισμα. Κυρία Ροδοσένους, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είναι ευχαριστώ κάτι το οποίο... πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εξυπακούεται, έχει περάσει και μια νομοθεσία που απαγορεύει το κάπνισμα στα σχολεία. Εσείς όμως στείλατε μια εγκύκλιο και φέτος υπενθυμίζοντας ότι δεν επιτρέπεται και αυτό περιλαμβάνει και τους καθηγητές ή τους δασκάλους, έτσι, στις αίθουσες καθηγητών. Η ίδια η νομοθεσία, όταν είχε έτσι θεσπιστεί, προνοούσε ακριβώς ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και επομένως στην νομοθεσία αυτή συμπεριλαμβάνονται και μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι υπάρχουν στη σχολική μονάδα ή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και απλώς να τονίσω ότι βέβαια, όπως το έχετε αναφέρει, είναι μια υπενθύμηση όσον αφορά στην νομοθεσία, αφού γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η υπενθύμηση ελπίζουμε να λειτουργήσει και προληπτικά. Έτσι, γιατί γνωρίζουμε ότι η απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ναι, για το καπνίσμα. Ναι, βεβαίως αυτό από το τι γίνεται μέσα στα σχολεία είναι πολύ διαφορετικό, κυρία Ροδοσθένους. Δεν ξέρω ποιος επιθεωρεί τι γίνεται στα σχολεία και η πληροφόρηση που έχουμε και από μαθητές λυκείων κλπ. Είναι ότι υπάρχουν και θεριακλίδες μέσα στα σχολεία. Διαλύματα πριν, μετά το σχολείο, πίσω από αίθουσες, όλα αυτά. Ποιος είναι υπόλογος, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Λοιπόν, σίγουρα θεωρούμε ότι θα γίνει μια νέα κίνηση έτσι, στην όλη διαδικασία. Η υπευθυνότητα αφορά έτσι, και τις διευθύνσεις των σχολείων. Πρώτιστα, θα λέγαμε ότι για να βοηθηθεί το όλο κλίμα του σχολείου για αυτή την τακτική και την υγιή στάση των μαθητών απέναντι στα θέματα που αφορούν την ψυχική και τη σωματική τους υγεία, είναι να δώσουμε και τις λύσεις και τους τρόπους, έτσι ώστε τα παιδιά μας να γίνουν πιο ανθεκτικά σε ό,τι αφορά τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Επομένως, οι λεπτομέρειες όλες αναφέρονται στην συγκεκριμένη εγκύκλιο και υπενθυμίζεται κάθε πτυχή της νομοθεσίας. Ναι. Βεβαίως, κύριε Ροδοσθένους, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα παιδιά δεν μας ακούν, μας μιμούνται. Πόσο μάλλον και όταν ο καθηγητής βγαίνει και έξω να κάνει ένα τσιγάρο, γιατί να μην κάνει και ο μαθητής, μπορεί να του φωνάξει και όλα αυτά. Είναι καθημερινά σε κάθε περίπτωση. Η νόμη είναι εκεί. Ποιος πάει να ελέγξει τα σχολεία τι γίνεται και όταν εντοπιστεί είτε καθηγητής είτε μαθητής να καπνίζει, ποιος είναι υπόλογος, ποιος καλείται να πληρώσει πρόστιμο? Λοιπόν, η νομοθεσία προνοεί οτιδήποτε αφορά σε πρόστιμα, σίγουρα όχι σε μαθητές ή εκπαιδευτικούς, όμως θεωρούμε ότι και στους μαθητές μας, έτσι με τα απαιτούμενα παιδαγωγικά μέτρα, θα μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτή την τάση των μαθητών. Υπάρχουν κανονισμοί στο χώρο του σχολείου. Ναι, σίγουρα απαγορεύεται, δεν το συζητάμε. Απλά λέω ότι γίνεται. Ναι. Ωραία. Τώρα, κυρία Ροδοσθένους, είπαμε ότι επιθεωρούνται και τα σχολεία, όπως αντίστοιχα και άλλοι δημόσιοι χώροι, εκεί και όπου απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση το κάπνισμα. Λένε οι καθηγητές ότι σε όλους τους χώρους κάπου υπάρχει, έχουν ένα δικαίωμα όσοι είναι καπνιστές κάπου να καπνίσουν. Γιατί να εξαιρούνται τα σχολεία? Σας το έχουν μεταφέρει? Κοιτάξτε, εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία και ναι, επιμένω στη ότι εγκύκλιος αφορά έτσι σε αυτές τις πτυχές της νομοθεσίας. Σίγουρα οι διευθυντές μπορούν να διευθετήσουν έτσι, με τους εκπαιδευτικούς τους, τους τρόπους με τους οποίους σίγουρα δεν θα γίνονται, δεν θα υπάρχει αυτό το αντιπαράδειγμα μέσα στο σχολικό χώρο για τους μαθητές μας, για τα παιδιά μας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ροδοσθένους. Καλή συνέχεια να έχετε.